Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Έλα, ποιον κοροϊδεύω. Το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, λοιπόν, αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση στο ποδόσφαιρο. Διεξάγεται κάθε 4 χρόνια από το 1930 υπό την αιγίδα της FIFA και συμμετέχουν οι χώρες μέλη της. Αφού δώσουν μια σειρά από προκριματικούς αγώνες, οι 32 ομάδες αγωνίζονται στην τελική φάση με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Παρένθεση, από το 1998 συμμετέχουν 32 ομάδες. Νωρίτερα συμμετείχαν 24. Εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλοι σε κάθε γωνιά του πλανήτη συντονίζονται κάθε καλοκαίρι ώστε να δουν την αγαπημένη τους διοργάνωση. Όπα, κάθε καλοκαίρι είπα. Ναι, μέχρι φέτος. Καθώς το φετινό Μουντιάλ θα γίνει τον Νοέμβριο. Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι στις 20 Νοεμβρίου και ο τελικός στις 18 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα θα σηκώσουμε κούπα με Άγιο Βασιλή. Ακόμα και έτσι, φέτος έχουμε Μουντιάλ. Αλλά τελικά, πόσα πράγματα ξέρουμε για την αγαπημένη μας διοργάνωση. Πάμε να δούμε 10 από αυτά. Είμαι ο Σπύρος και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής 10 πράγματα που δεν ξέραμε. Αν δεν έχετε δει προηγούμενα επεισόδια, μπορείτε να κάνετε ένα κλικ εδώ. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το κανάλι μου. Νούμερο 10. Το σεξ. Σεξ και αθλητισμός. Ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Τελικά το σεξ επηρεάζει όντως τις αθλητικές επιδόσεις? Παράδειγμα, ο Mike Tyson έκανε σεξ πριν από κάθε αγώνα για να μην σκοτώσει κάποιον. Αν δεν το έχεις δει το επεισόδιο, κάνε ένα κλικ εδώ. Πολλοί προπονητές όμως φαίνεται να πιστεύουν αυτή τη θεωρία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είχαν απαγορεύσει στους παίκτες τους να κάνουν σεξ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Μερικοί από αυτούς προπονητές ήταν από τις ομάδες Γερμανία, Ισπανία, Μεξικό και Χιλή. Οι προπονητές λοιπόν ισχυρίζονται πως το σεξ αποσπάει τους παίκτες τους και καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Άλλοι προπονητές, όπως ο Λουίς Φελίπε Σκολάρη, είχαν υιοθετήσει μια πιο συγκαταβατική προσέγγιση. Όταν ρωτήθηκε για τη στάση του, δήλωσε ότι οι παίκτες του μπορούν να κάνουν σεξ, αλλά πρέπει να απέχουν από ακροβατικές μορφές σεξ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι εννοεί όταν λέει ακροβατικό σεξ. Μα καλά, ρε παιδιά, ούτε ένας δημοσιογράφος δεν βρέθηκε να ρωτήσει αυτές τις πικάντικες λεπτομέρειες. Για βοηθήστε με κάτω στα σχόλια. Η απαγόρευση του σεξ ίσως είναι μια απαρχαιωμένη αντίληψη, καθώς στη σήμερον ημέρα είμαστε λίγο πιο απελευθερωμένοι. Αλλά πού να δείτε τι ισχύει στο φετινό Μουντιάλ. Στο Κατάρ, λοιπόν, είναι σε ισχύ ο Ισλαμικός νόμος. Τι σημαίνει αυτό όμως για τους θεατές του Μουντιάλ? Απαγορεύεται το one night stand και γενικά το σεξ εκτός γάμου. Εντάξει λοιπόν, εδώ που τα λέμε, τι μπορεί να τους κάνουν? Όπως δήλωσε μια πηγή από τη Βρετανική αστυνομία στην Daily Star, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους, τόσο αν θέλουν να ρισκάρουν να καταλήξουν στη φυλακή. Υπάρχει ουσιαστικά απαγόρευση του σεξ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά. Οι οπαδοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 7 έτη. Εγώ απορώ πώς θα το διασταυρώσουν. Θα κυνηγάνε τα ζευγαράκια σαν ματάκιδες. Νούμερο 9. Υγιένες. Μια και είπαμε για το σεξ, ας δούμε και το αποτέλεσμα. Τις γεννήσεις δηλαδή. Στο Μουντιάλ του 2006, το οποίο φιλοξένησε η Γερμανία, 9 μήνες μετά τη λήξη του, είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της περίοδου. Και ποια ήταν αυτά? Το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα αυξήθηκε κατά περίπου 30%. Σκεφτείτε πως το ποσοστό των γεννήσεων είναι ένας εξαιρετικά σταθερός αριθμός πλέον. Από το 2006 ο ρυθμός γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει μόνο κατά 0,07%. Επιπλέον, οι γεννήσεις στη Γερμανία είναι από τις πιο χαμηλές. Να κλείσω με ένα μήνυμα προς τις γυναίκες. Και τις δύο δηλαδή που βλέπουν αυτό το βίντεο. Κορίτσια, μην προσπαθείτε να κάνετε τους άντρες σας να μην δουν μπάλα. Άφησε τους δύο ρίτσες να χαρούν και θα το ανταποδώσουν μετά. Α, και κάτι τελευταίο. Μην δώσε κανένα μεσημεριανάδικο, κανένα άρθρο πάλι τύπου «Πώς να επιβιώσετε το Μουντιάλ». Φτάνει. Νούμερο 8. Οι μπύρες. Πώς έχουν συνδυάσει όλοι οι φιλαθλοί του Μουντιάλ? Με πίτσες και μπύρες. Για του λόγου του αληθές, στο Μουντιάλ της Αφρικής το 2010 καταναλώθηκαν 750.000 λίτρα μπύρας. 750.000 λίτρα. Δηλαδή πόσες μπύρες είναι αυτό? 3.170.064 μπύρες. Ωπα ρε φίλε. Εντάξει παιδιά, οι τύποι έφαγαν και 390.600 hot dog. Δεν τις ήπιαν ξεροσφύρι. Η μπύρα και το αλκοόλ ως γνωστόν φέρουν και μεζέ. Στο φετινό Μουντιάλ, να ξέρετε ότι δεν απαγορεύεται μόνο το σεξ, αλλά και το αλκοόλ. Το αλκοόλ θα σερβίρεται σε συγκεκριμένες περιοχές του γηπέδου και συγκεκριμένες ώρες. Κατά τη διάρκεια δεν θα σερβίρεται καθόλου. Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθεις πώς εκλάπει το τρόπαιο. Νούμερο 7. Οι θεατές του Μουντιάλ. Όπως είπαμε και στην αρχή, το Μουντιάλ είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αλλά πόσο δημοφιλής είναι? Σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το παγκόσμιο κύπελλο του 2018 που έγινε στη Ρωσία. Δηλαδή περίπου το 50% του πληθυσμού της γης. Με τον τελικό μεταξύ Γαλλίας και Κροατίας να το βλέπουν 1,12 δισεκατομμύρια άνθρωποι, η FIFA το χαρακτήρισε ως το αθλητικό γεγονός με την περισσότερη προβολή. Η συγκεκριμένη τηλεθέαση δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη. Καθώς πρώτη είναι οι θερινοί αγώνες του 2012 οι οποίοι γίνανε σε Λονδίνο
και του 2016, οι οποίοι γίνανε στο Ρίο. Οι οποίες είχαν 3,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν τα γεγονότα. Τι λέτε, το φετινό Μουντιάλ θα ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ? Νούμερο 6. Στατιστικά γκολ. Ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα. Ο Ρώσος ποδοσφαιριστής Όλεγ Σαλένκο κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα. Το 1994, κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Καμερούν, ο Σαλένκο πέτυχε 5 γκολ. Τα 5 γκολ αυτά βοήθησαν τη Ρωσία να νικήσουν 6-1. Μία ομάδα με τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα. Η Ουγγαρία παίρνει το έπαθλο για τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε έναν αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Το 1982, λοιπόν, σημειώθηκαν 10 γκολ για να νικήσουν τελικά το El Salvador σε παιχνίδι ομίλου με 10-1. Ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν φαντάζεστε ποιο όνομα θα ακούσετε. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε, πατήστε pause και γράψτε κάτω στα σχόλια ποιον θεωρείτε ότι θα πω. Δεν είναι ούτε ο Κλόζε, ούτε ο Ρονάλντο. Ο Γάλλος επιθετικός λοιπόν, Just Fontaine, έχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ που σημειώθηκαν σε ένα μόνο παγκόσμιο κύπελο του 1958. Σημείωσε 13 γκολ σε μόλις 6 παιχνίδια. Εν τω μεταξύ το όνομά του είναι Just Fontaine, απλά Fontaine δηλαδή. Για να δείτε πόσο εκπληκτικό στατιστικό είναι αυτό, δείτε το επόμενο. Ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε όλα τα τουρνουά. Ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε όλα τα τουρνουά, καθώς έχει πετύχει 16 γκολ σε 4 τουρνουά. Συγκεκριμένα το 2002, 2006, 2010 και 2014, όπου το κατέκτησε και η Γερμανία. Δεύτερο στη λίστα είναι ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, που έχει σκοράρει 15 σε 3 κύπελα, το 1998, 2002 και 2006. Το 1994 συμμετείχε, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Ήτανε 17 χρονών τότε. Νούμερο 5. Το γρηγορότερο γκολ εναντίον της γρηγορότερης κόκκινης κάρτας. Στο Μουντιάλ του 2002, η Τουρκία έκανε μία σπουδαία εμφάνιση, κατακτώντας την τρίτη θέση. Ο στάρ της ομάδας, ο Τούρκος Χακάν Σουκούρ, σημείωσε ένα γκολ σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Το γκολ βοήθησε τους Τούρκους να νικήσουν την Νότια Κορέα με 3-2 στο μικρό τελικό και να τερματίσουν στο τουρνουά στην τρίτη θέση. Τα 11 δευτερόλεπτα όντως είναι ένας ακραίος χρόνος και ο Σουκούρ κατέχει μέχρι και σήμερα το γρηγορότερο γκολ που έχει σημειωθεί σε παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω και γενικά. Εντάξει, αυτό το ρεκόρ το έχω και εγώ από την πρώτη μου φορά. Βασικά και κάθε φορά έκτοτε. Παρεπιπτόντως, ο Χακάν Σουκούρ, εκτός από θρηλυκός ποδοσφαιριστής και στάρ της Τουρκίας, πλέον εργάζεται ως οδηγός Uber στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά πώς κατέληξε εκεί? Το 2011 μπήκε στο κόμμα του Ερντογάν. Αργότερα αποχώρησε και κατέβηκε ως ανεξάρτητος. Και όπως ξέρουμε όλοι, ο Ερντογάν είναι αρκετά δημοκράτης και φιλέσπλαχνος άνθρωπος. Και το πήρε πολύ χαλάρα. Και στην ουσία τον ανάγκασε σε εξορία. Το 2017 μετακόμισε μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχικά άνοιξε ένα καφέ το οποίο και έκλεισε. Αργότερα έγινε οδηγός Uber και πουλάει βιβλία για τα προστοζήν. Σε συνέντευξη που έδωσε στην Daily Mail το 2020 ανέφερε: «Δεν έχω τίποτα άλλο. Ο Ερντογάν πήρε τα πάντα. Το δικαίωμά μου στην ελευθερία, την ελευθερία της έκφρασης ή το δικαίωμά μου στην εργασία. Κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να εξηγήσει ποιος θα ήταν ο ρόλος μου σε αυτό το πραξικόπημα. Δεν έκανα ποτέ κάτι παράνομο. Δεν είμαι προδότης ή τρομοκράτης. Μπορεί να είμαι εχθρός αυτής της κυβέρνησης, αλλά όχι προς το κράτος ή το τουρκικό έθνος. Αγαπώ τη χώρα μου». Μετά τη ρήξη με τον Ερντογάν, άρχισα να δέχομαι απειλές. Το κατάστημα της γυναίκας μου δέχθηκε επίθεση. Τα παιδιά μου παρενοχλήθηκαν. Ο πατέρας μου φυλακίστηκε και όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία κατασχέθηκαν. Από την άλλη, ο Ουρουγανός αμυντικός Χωσέ Μπατίστα κατέχει το περήφανο ρεκόρ της πιο γρήγορης κόκκινης κάρτας στην ιστορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Αποβλήθηκε μόλις σε 56 δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα, αφού έκανε ένα τάκλινγκ για σεμινάριο στο πίσω μέρος των ποδιών του Σκοτσέζου μέσου Γκόρντον Στράχαν. Απορώ γιατί, καθαρά μπάλα πήρε. Βέβαια, η Ουρουγουάη κράτησε το 0-0 και ας έπαιζε με 10 παίκτες από το πρώτο λεπτό. Αλλά εντάξει, το μάτς ήταν μεταξύ Ουρουγουάης και Σκωτίας. Δηλαδή, σαν να βάζει να παίζουν οικοδόμοι εναντίον ξυλοκόπων. Νούμερο 4. Η αστυνομία Darth Vader. Το franchise του Star Wars είναι πασίγνωστο και έχει αφήσει το στίγμα του στο σινεμά. Μάλιστα, οι φανατικοί οπαδοί συχνά πυκνά ντύνονται σε πολλά συνέδρια τύπου Comic-Con. Το λεγόμενο cosplay. Ο πιο χαρακτηριστικός κακός είναι ο Darth Vader, ο οποίος άλλαξε μία για πάντα το στυλ όλων των villain του σινεμά. Όμως δεν είναι μόνο οι fans οι οποίοι έχουν εμπνευστεί από αυτή την εικόνα. Στο παγκόσμιο κύπελο λοιπόν του 2014 που έγινε στη Βραζιλία, η ασφάλεια ενισχύθηκε με καινούριο εξοπλισμό. Η αστυνομική δύναμη που περιπολούσε τα 12 στάδια ήταν εξοπλισμένη με μάσκες εμπνευσμένες από τον Darth Vader του Star Wars. Οι μάσκες επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από την αστυνομία σε περίπτωση ταραχών κατά τη διάρκεια των αγώνων. Παρεπιπτόντως, fun fact, στην Οντέσα της Ουκρανίας βρίσκεται ένα άγαλμα του Darth Vader που κάποτε στεκόταν το άγαλμα του Λένιν, καθώς η Ουκρανία δεν ήθελε να έχει κανένα κομμουνιστικό σύμβολο. Πίσω στο θέμα μας όμως. Μην νομίζετε ότι αυτές οι μάσκες είναι απλά για μούρι. Η μάσκα είναι κατασκευασμένη για να προσφέρει προστασία από επιθέσεις αερίων και υψηλών θερμοκρασιών,
μέσω μιας προσωπίδας που δεν θολώνει. Επίσης, η μάσκα έχει έναν ενισχυτή φωνής ώστε να γίνει πιο τρομακτική στο χρήστη. Ποιες είναι οι πιθανότητες να κυκλοφορεί η αστυνομία και να λέει «I am your father»? Λοιπόν, Βασιλή, αυτή η ατάκα ξέρεις ότι δεν είναι έτσι, που λένε «Look, I'm your father». Το «Look, I'm your father» δεν ακούγεται ποτέ στην ταινία. Στην ταινία ακούγεται «No, I am your father». Γιατί του λέει ο Λουκ ότι σκότωσες τον πατέρα μου και λέει «No, I am your father». Και σε όλα τα memes γράφουνε «Look, I am your father», που είναι λάθος. Βάλ' το να το δεις. Δεν λέω μαλακίες. Νούμερο 3. Η μοναδική χώρα που έχει παίξει σε κάθε τουρνουά. Σε όλες τις συνολικά 21 διοργανώσεις που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα, έχουν συμμετάσχει 79 διαφορετικές χώρες. Αλλά μόνο μία έχει συμμετάσχει σε όλα τα τουρνουά. Και δεν είναι άλλη από τη Βραζιλία. Μάλιστα, όχι μόνο έχει συμμετάσχει σε όλα τα τουρνουά, αλλά έχει και τις περισσότερες κατακτήσεις. Με 5 τίτλους. Συγκεκριμένα το 1958, το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Μια και λέω για κατακτήσεις. Fact νούμερο 3,5. Fact νούμερο 3,5. Μόνο 8 χώρες έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Οι χώρες αυτές είναι, όπως είπαμε, η Βραζιλία με 5 κατακτήσεις, η Γερμανία και η Ιταλία με 4, η Ουρουγουάη και η Γαλλία με 2, η Γερμανία και η Ιταλία με 4, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Γαλλία με 2 και τέλος η Ισπανία με την Αγγλία με 1. Λέτε στο φετινό κύπελο να έχουμε διαφορετική ομάδα που θα το κατακτήσει? Για γράψτε κάτω. Νούμερο 2. Το τρόπαιο. Το πρώτο τρόπαιο σχεδιάστηκε από το Γάλλο γλύπτη Άμπελ Λαφλέρ, το οποίο και ονομαζόταν ως Ζιλριμέ τρόφι. Το τρόπαιο που εμείς γνωρίζουμε ξεκίνησε από το 1974 και μετά. Ο Ζιλ Ριμέ ήταν Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας. Υπήρξε διαδοχικά πρόεδρος και ιδρυτής του Παριζιάνικου Συλλόγου της Red Star, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και στη συνέχεια της FIFA. Για διάστημα 33 ετών και ήταν ο δημιουργός του θεσμού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το τρόπαιο ήταν ένα επιχρυσωμένο ασημένιο γλυπτό, το οποίο είχε ύψος 14 ίντσες. Στεκόταν σε μία βάση από λάπις λαζούλι, ένα ημιπολίτιμο πέτρωμα, και ονομάστηκε ως Victory από τη Νίκη, την Ελληνίδα θεά της Νίκης, και την έδειχνε να κρατά το οκταγωνικό κύπελο πάνω από το κεφάλι της. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι αγώνες σταμάτησαν και το τρόπαιο τότε κατήχε από το 1938 η Ιταλία. Ο Τωρίνο Μπαράσι, ο Ιταλός αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, μετέφερε κρυφά το τρόπαιο από μια τράπεζα στη Ρώμη και το έκρυψε σε ένα κουτί παπουτσιών κάτω από το κρεβάτι του για να μην το πάρουν οι Ναζί. Το παγκόσμιο κύπελο της FIFA ξαναξεκίνησε το 1958 στη Σουηδία και σηματοδότησε μια αρχή σε μια παράδοση που θα συνεχιζόταν μέχρι και σήμερα. Καθώς ο Βραζιλιάνος αρχηγός Χιλντεράνο Μπελίνι άκουσε τα αιτήματα των φωτογράφων για καλύτερη θέα του τροπαίου, Ζιλ Ριμέ το σήκωσε στον αέρα. Κάθε κυπελούχος αρχηγός από τότε έκανε την ίδια χειρονομία. Νούμερο 1. Οι κλοπές του τροπαίου. Το τρόπαιο, όπως είδαμε στο προηγούμενο fact, έχει μεγάλη ιστορία και αξίζει πάρα πολλά, 20 εκατομμύρια. Και λογικά όλοι θα ήθελαν να το έχουν στη συλλογή τους. Το 1966 λοιπόν, 4 μήνες προτού ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο το οποίο γινόταν στην Αγγλία, το κύπελο κλάπηκε από μία έκθεση στο Westminster Central Hall, παρόλο που τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά. Ο κόσμος εξοργίστηκε. Οι κλέφτες ήθελαν λίτρα 15.000 λίρες ώστε να επιστρέψουν το κλεμμένο τρόπαιο. Τελικά το τρόπαιο ανακτήθηκε από τον Pickles, έναν σκύλο, τον οποίο είχε βγάλει βόλτα ο ιδιοκτήτης του, ο Dave Corbett. Ο Pickles λοιπόν βρήκε το τρόπαιο στο νότιο Λονδίνο, κάτω από έναν φράκτη τυλιγμένο σε μια εφημερίδα. Όταν ο Dave τελικά επέστρεψε το τρόπαιο, του δόθηκε ως ανταμοιβή 6.000 λίρες και στον Pickles εφόρου ζωή, τσάμπα, τροφή. Μετά από αυτό το συμβάν, η Ομοσπονδία έλαβε κάποια μέτρα ασφαλείας. Κατασκεύασε κρυφά ένα αντίγραφο του κυπέλου, το οποίο και χρησιμοποιούσαν σε όλες τις απονομές και εκθέσεις. Αυτό το αντίγραφο χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1970, όπου αποφασίστηκε να ξαναχρησιμοποιηθεί το πρωτότυπο. Και θα δεις πόσο καλά πήγε αυτό. Ξανακλάπηκε. Λοιπόν, πάμε. Η ομάδα της Βραζιλίας κατέκτησε το κύπελο το 1970 και έτσι, όπως είχε οριστεί από το Ζιλ Ριμέ, της δόθηκε το δικαίωμα να κρατήσει για πάντα το κύπελο. Εκτέθηκε λοιπόν στην έδρα της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, σε ένα ντουλάπι με μπροστινό μέρος από αλεξίσφαιρο γυαλί.
Έλα όμως που στις 19 Δεκεμβρίου του 1983 το πίσω μέρος του ντουλαπιού παραβιάστηκε με λωστό και το τρόπαιο ξανακλάπηκε. Τέσσερις άνδρες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για το έγκλημα. Το τρόπαιο όμως δεν βρέθηκε ποτέ και πιστεύεται ευρέως ότι έχει λιώσει και πουληθεί. Έχει βρεθεί μόνο ένα κομμάτι από το πρωτότυπο τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, το οποίο και βρίσκεται στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη, στο υπόγειό της. Παρεμπιπτόντως υπάρχει μία βραζιλιάνικη ταινία το 2016 που ουσιαστικά δείχνει αυτή την ιστορία, με τίτλο «Ο Ρόμπο Ντατάκα», με αγγλικό τίτλο «Jules and Dolores». Το παγκόσμιο κύπελο, παιδιά, είναι μία αγαπημένη συνήθεια για όλους μας. Είτε με φίλους μας, είτε μόνοι μας, βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Η ιστορία όλων των Μουντιάλ έχει ένταση, πάθος και γενικά ποδόσφαιρο. Βέβαια, φέτος δεν θα είναι τα πράγματα έτσι, καθώς έχουν γίνει τρομερά σκάνδαλα στο Κατάρ και όπως είπε ο Ερικ Καντονά, προτιμώ να μην δω κανένα παιχνίδι. Γενικά, θα έπρεπε να κάνουμε όλοι μποϊκοτάζ σε αυτή τη διοργάνωση, όσο δύσκολο κι αν είναι. Το κανάλι, παιδιά, μεγαλώνει και σας ευχαριστώ όλους σας. Η αγαπημένη μου εκπομπή είναι αυτή εδώ, τα 10 Facts, είναι απαιτητική παραγωγή και μπορείτε να δείξετε τη στήριξή σας με έναν απλό τρόπο κάνοντας ένα like σε αυτό το βίντεο. Γενικά, αν είστε καινούριοι στο κανάλι, πατήστε το κουμπί της εγγραφής, ανοίξτε τις ειδοποιήσεις για να βλέπετε επόμενα μας βίντεο πρώτοι και κοινοποιήστε το σε ένα φιλαράκι σας. Αυτοί είναι απλοί τρόποι και δωρεάν για να μας στηρίξετε. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, αλλά προπάντων, Rookies Mode On! Δηλαδή ο Κρόιφ τώρα να μην έχει πάρει μουντιάλι, μαλάκα, γίνεται. Ήπια λίγο νερό και νερώθηκα. Πώς θα το πω τώρα, γιατί χάθηκα. Μαλάκα, Just Fontaine το λένε. Δεν φαντάζεστε ποιο όνομα θα ακούσετε. Θέλω να πατήσετε pause και να γράψετε. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Αλήθεια. Είδες τη δουλειά του παρουσιαστή, μαλάκα, πόσο δύσκολη είναι, να ξέρεις. Λίγο έτσι. Γιατί το αριστερό πόδι, το σταθερό το κράτησα. Ήθελα να το κάνω, ρε φίλε.